Ο Στέφανος Κασελάκης επισκέφθηκε τις πληγείς περιοχές στη Θεσσαλία. Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνόδευε ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Στη Νέα Ιωνία του Βόλου, ο κ. Κασελάκης επέλεξε να βγάλει τα λασπωμένα παπούτσια του πριν μπει σε σπίτι πλημμυροπαθού, το οποίο εκείνη την ώρα καθάριζε η διοκτήτριά του. Πολιτεία, εθελοντές, θέλουν βοήθεια. Έχει παγώσει ο χρόνος τους. Είναι μόνοι τους. Όχι, δεν μην το βγάλεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην το κάνεις αυτό. Λίγο αργότερα, ο κ. Κασελάκης πήρε ένα φτιάρι για να απομακρύνει τη λάσπη από σπίτι άλλου πλημμυροπαθού. Μπράβο. Να το βγάλουμε ένα. Όχι για το σοου, περίμενα. Αλλά για να δείξουμε τον εθελοντισμό. Μετά το Βόλο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισκέφθηκε το σωτήριο του Δήμου Κιλελέρ. Εκεί συναντήθηκε με πληγέντες. Η πλειονότητα των κατοίκων έχει εγκαταλείψει το χωριό μετά τις τελευταίες πλημμύρες. Δεν είναι δυνατόν η δεύτερη βροχή να έχει φέρει χειρότερες καταστάσεις από την πρώτη. Κάτι έχει συμβεί στο ενδιάμεσο, δεν ξέρω τεχνικά τι. Αλλά κάτι έχει συμβεί στη διαχείριση τις τελευταίες 20 μέρες που δεν έχει δουλέψει και προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία βοήθεια και το μόνο που έχω να πω είναι ότι αντί ένα χέρι χαστούκι, χρειάζονται ένα χέρι βοήθειας. Στις εργατικές κατοικίες στη Γιάννουλη Λάρισα συναντήθηκε με τους πληγέντες οι οποίοι έχασαν τις κατοικίες τους και τώρα αντιμετωπίζουν πρόβλημα γιατί εξακολουθούν να οφείλουν τα δάνειά τους. Στο Δήμο Παλαμά συναντήθηκε με τον Δήμαρχο και πλημμυροπαθείς. Την πόλη του Βόλου που επλήγει για δεύτερη φορά από την κακοκαιρία επισκέφθηκε ο γραμματέας του Πασό Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Σπυρόπουλος. Οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές. Πρέπει άμεσα να γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Να καθαριστεί η πόλη. Να ανοιχτούν τα ρέματα. Να έχουμε έργα υποδομής άμεσα έτσι ώστε όσο δυνατόν γρηγορότερα η ζωή των ανθρώπων να επέλθει σε μια κανονικότητα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών αποκατάστασης των ζημιών, στην ανάγκη διαφάνειας στη διαχείριση των χρηματικών πόρων που αφορούν το κρατικό χρήμα. Ενώ επιτέθηκε στον Αχιλλέα Μπέο, λέγοντας πως τον Βόλο δεν μπορεί να ορίζει τις τύχες των πολιτών ένας τραμπούκος.